αυτέ τι μετατάξει. Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα, ακολουθήθηκε η διαδικασία. Και πετε μου, αν θεωρείτε σωστό ότι μέσα στι μετατάξει, σωστό όχι από νόμιμη πλευρά, ήταν και συγγενεί στελεχών σα. Τη κυρία Χριστοδουλοπούλου και του κυρίου Βούτση. Λοιπόν, σε σχέση, επαναλαμβάνω, με τι μετατάξει, αυτέ ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία για την κινητικότητα στο δημόσιο τομέα. Ναι, δεν σα το είπα από την αρχή. δεν ένα αυτού αυτούμε, αυτό. Ένα είναι μη Και πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, διότι ε, πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, που έγινε η συζήτηση, να. το 17 στην Επιτροπή την Αρμόδια τη Βουλή, υπήρξαν τοποθετήσει όλων των κομμάτων. Έχω πέρα τα πρακτικά μπροστά μου και του κυρίου Παπαθεοδόρου από το Κινάλ και του κυρίου Ψαριανού και κυρίω του αντιπροέδρου του παλαιού τη Βουλή, του κυρίου Τραγάκη, οι οποίοι λέγανε μακριά από τον κανιβαλισμό. Εφόσον υπάρχει με βάση τον νόμο δυνατότητα μετακίνηση υπαλλήλων. Μα γιατί να σα Ναι, το έτσι. περιμένετε. Να. Ο κύριο Τραγάκη, μάλιστα, παλαιό κοινοβουλευτικό και μεγάλη εμπειρία. Είπε, μιλώντα, απευθυνόμενο τον πρόεδρο τη Βουλή, το κυριότερο απ' όλα είναι ότι το οργανόγραμμα τη Βουλή επιτρέπει σε εσά, και μια φορά το συζητήσαμε, να πάρετε παραπάνω υπαλλήλου και δεν το κάνατε. Αυτό το λέω επειδή αφορά εσά, άλλοι το έκαναν. Αυτό για να μην είμαστε εύκολοι στι εκτιμήσει. Γιατί σταματήσατε για λοιπόν, αφού Δεύτερο. όλα είναι τόσο. είναι δύσκολα τα πράγματα, όταν υπάρχει μια δημόσια συζήτηση με αμφιβολίε και με διατύπωση κριτική σε μια ευαίσθητη προεκλογική περίοδο, δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε μια συζήτηση χωρί να ακούμε τον άλλο τη λέξη. Γιατί μπήκατε στη διαδικασία τότε. Ήταν ανοιχτή διαδικασία. Ε, 30, πρέπει να τη σταματήσετε 30... πριν γίνει θόρυβο. Οι 30 από αυτέ τι ε, μετακινήσει που γίνανε είχαν ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, δεν έχουν σχέση με, την... με τι εκλογέ. Και οι υπόλοιπε 30 από ό,τι άκουσα μετά τι αντιρρήσει που Διατυπώθηκαν, χωρί να έχει κανένα υπόψη του για ποιο λόγο, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι. Προεκλογικά είναι ανεκλήθησαν. Πάγωσαν. Αυτό σημαίνει κανεί να ακολουθεί μία τακτική που να μην μετατρέπει τα ζητήματα λειτουργία των θεσμών σε ζητήματα κομματική αντιδικία. Για του γιου τώρα, που μου είπατε ε, για, τα, για τα παιδιά. Ναι. Εγώ δεν είμαι <laughs> τη άποψη ότι αυτό που ισχύει. Το ένα είναι παιδί, το άλλο είναι πρώην σύζυγο την Όλα τα παιδιά, αυτά, ναι. του ναι. συγγενεί. Πρώτον, ναι. αυτοί οι συγγενεί που λέτε είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις ή ήτανε ρουσφέτια. Είχαν. Είναι σαφές αυτό. Για μην, να μην αδικούνται οι άνθρωποι. Δεύτερον, ε, στα ζητήματα τα οποία προκύψαν και τα οποία χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνηση είδατε ότι η, ο Πρωθυπουργό σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Βουλής είπαν το αναστέρνω τελεία. Αυτό ξέρετε τελεία. το θέμα δεν αφορά μόνο εσάς. Ε, είναι διαχρονικό και αφορά κατά καιρού όλα τα κόμματα. Αφορά στρατού των δύο μεγάλων Θυμάμαι κομμάτων στην Βουλή ρεπορτάζ μας μέσα. Αφορά στρατού τώρα που αναφέραμε στρατούς, μία περίπτωση Πασόκ του κυρίου Πολίδωρα, αλλά δημοκρατία. δεν ήταν η μόνη. Ναι. Εμεί μιλάμε για 30 ε, εντάξει, άτομα. εντάξει, αλλά εσεί ήρθατε με το άλλο ύφο και άλλο ύφο τη αριστερά. Και θα έπρεπε ε, αυτό να μην το επιχειρείτε καν. Αυτό που λέτε κάν. είναι σωστό και τι αποδεικνύει. Οι αντίπαλοι μα δεν λένε ότι είναι ηθικοί και εμεί ανήθικοι. Δεν λένε καν ότι είναι Λένε ότι εσεί ήταν ανήθικοι. Δεν είμαστε ανήθικοι. Δεν βάλαμε εμεί το χέρι μέσα στο μέλι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό που έχει σας πιθανά χάλασε λίγο η εξουσία και εσάς νομίζω. Δεν μας έχει χαλάσει, αλλά μπορεί να μας διαφθείρει όλους. Τι να κάνουμε κύρκινη λοιπόν. η εξουσία. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά επί του παρόντος επαναλαμβάνω, έχει σημασία. Οι αντίπαλοι μας δεν λένε ότι είναι ηθικοί, λένε ότι θα τους μοιάσουμε. Πρέπει να προσέχουμε κι εμείς, για να μην τους μοιάσουμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε στο σημείο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κάτι κι αυτό. Πέστε κάτι ε, κι ε, εγώ. Να πείτε όμω ότι εσεί οι άλλοι χώροι είναι. Αγνή. Γιατί τα έχουμε ζήσει τόσα χρόνια. Με όλα συγχωρείτε. Αυτά. Το βασικό τώρα εδώ, γιατί Να. υπάρχει το ζήτημα τη νομιμότητα. Βεβαίω. Το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπαίνω σε αυτό. Το αν κάποιο έχει δεν έχει τι προποθέσει. Είναι Να. κάτι που θα ελεγχθεί. Θα δούμε. Δικαστήρια. Θα ελεγχθεί. Αυτό. Παιδί. Θα δεν θα είναι πολιτική διαμάχη. Λοιπόν. Το δεύτερο όμω, το οποίο δεν είναι ζήτημα <laughs> δικαστηρίων, είναι το εξή. Ότι στην πραγματικότητα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία ιονή προεκλογική περίοδο. Και βρισκόμαστε εδώ και δύο εβδομάδε, Ιωνίου, προεκλογική περίοδο. Γιατί ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει αποδεχτεί ότι η κυβέρνησή του δεν έχει πια νομιμοποίηση μετά τι ευρωεκλογέ και έχει πει Άρα. ότι θα πάμε σε εκλογέ. Ρωτώ εγώ λοιπόν, ο του θαύματο οι συγγενεί έπρεπε να μεταταγούν κατά την προεκλογική περίοδο. Δεν ήταν όλοι συγγενεί, κύριε Μη βγάζουμε γενικέ σου. Δεν είναι έτρωτα. Δύο. σε μου ναι. λέτε. Κακό, εγώ λέω. Εντάξει, η δε, η το, το κακό γιατί, ναι. γιατί, ξέφυγε, κύριε Φίλη. Όχι, φίλοι. λέω. Δεν, δεν, ξέρω, ναι. δεν ξέρω, το θέμα. Κάποιο λοιπόν. το λοιπόν, όνομα. Κύριε για την οικονομία συζήτηση το λέω. Να του συγγενεί του. Αυτό έγινε Τα έχουν και όλα. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ γιατί έχουμε και αγώνα θα που χαρίβει. δεν περιμένει, Γιατί με τι στρατιέ λοιπόν, των σας κομμάτων. Όχι, πολύ. αυτό παρακαλούν. Και αυτό και και Όταν συνέβη αυτό που συνέβη. αναγνωρίζουμε τι επιθυμίε Σα έχω ευχαριστήσει πάρα πολύ και του δύο. Λοιπόν, τι να κάνω κι εγώ. Μπορώ να κάνω γιατί.